Ο κύριος Δημήτρης Βίτσας, που τον υποδέχομαι υπό τον ήχο των Beatles, είναι μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε Βίτσα. Σας ευχαριστώ πολύ για την υποδοχή. Να είστε καλά. Τον ήχο των Beatles, δηλαδή. Ναι, ναι, εντάξει. Πάντα σας φροντίζουμε. Ναι. Ότι ιδιαίτερα στο ραδιόφωνο οι πιο ενδιαφέρουσες στιγμές είναι αυτές οι διαδραστικές. Ναι. Που είπατε, αυτό που κάνατε δηλαδή πριν λίγη ώρα. Ποιο που λέει τώρα, ο ακροατής, το ετούτο, εκείνο κτλ. Σωστό. Και το ραδιόφωνο βγαίνει και λέει, ρε παιδιά, πηγαίνετε με τη μηχανή του παιδί. Φορέστε του και ένα κράτο. Μα τώρα, κύριε Βίτσα, δεν είναι αυτό. Δηλαδή, λέμε τώρα, έλεγε ο Παπανδρέου πριν από 15 χρόνια για την επανάσταση του αυτονόητου. Μα δεν είναι αυτονόητο, βάζει το παιδί στη μηχανή χωρίς κράνος, είσαι εγκληματίας. Αυτονόητο δεν είναι. Αυτονόητο πρέπει να επαναστατευτεί κάθε μέρα, κάθε στιγμή. Δηλαδή, και εγώ έχω κάνει λάθη, ιδιαίτερα με τις μηχανές και όλος ο κόσμος. Και μετά γίνεται το κακό που θα γίνει μία φορά. Και κλαίμε όλοι μαζί. Και χωρίς λόγο δηλαδή. Χωρίς λόγο. Λοιπόν, να σας πω τώρα, επειδή έγινε το κακό στο ΣΥΡΙΖΑ, είδατε τρίπλα για να το φέρω στα δικά σας και είχαμε και την χθεσινή μαζική αποχώρηση και έχουμε πια και τη συγκρότηση μιας νέας κοινοβουλευτικής ομάδας. Έλεγα νωρίτερα με τον Γιώργο τον Κατσίγιαννη ότι είστε ο πρώτος που είχε μιλήσει για ένα νέο φορέα, είχε μπει και σε μια διαδικασία, ας πούμε, brainstorming στον αέρα για ονοματοδοσία σε αυτό το νέο κόμμα. Να δούμε λίγο πού βρισκόμαστε. Εσείς, κύριε Βίτσα, προφανώς συντάσσεστε με αυτή τη νέα ομάδα που συγκροτείτε. Σαφέστατα συντάσσομαι με αυτή τη νέα ομάδα. Βέβαια, δεν την εκπροσωπώ για να είναι καθαρό και απέναντι στους ακροατές. Εννοείται δεν είστε στη Βουλή. Όχι, εννοώ ότι δεν την εκπροσωπώ. Θα την παρακολουθήσω και θα βοηθήσω όσο περισσότερο μπορώ και στη συγκρότησή τη. Και στη συγκρότηση του χώρου διαλόγου ή του νέου φορέα, ό,τι τέλος πάντων αποφασίσουν, αλλά δεν είμαι ο φυσικός εκπρόσωπος της. Λοιπόν, αυτό είναι ακόμα καλύτερο για μένα, γιατί μου δίνετε την ευχέρεια να σας ρωτάω και είμαι σίγουρη ότι θα δώσετε ακόμη πιο απερίφραστες απαντήσεις. Καταρχάς, ξέρετε πολύ καλά ότι η πείρα μας έχει δείξει πως δεν μακροημερεύουν φορείς που γεννώνται από κόμματα, από διασπάσεις κομμάτων. Ή και αν μακροημερεύουν εκτός κοινοβουλίου, που δεν είναι και ο στόχος κανένας κόμματος αυτός. Σας προβληματίζει, πιστεύετε ότι αυτή τη φορά θα γίνει αλλιώς? Φαντάζομαι ότι η εμπειρία μας, η εμπειρία που έχουμε από όλες τις διασπάσεις, θα βοηθήσει ώστε να μην δημιουργηθεί ένας φορέας μιας χρήσης, αλλά με μια προοπτική μακρόπνοη, μια και ο στόχος είναι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή της κυβέρνησης, με πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη, και η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης πρότασης σε σχέση με το τι θέλουμε να κάνουμε την Ελλάδα, πού πρέπει να πάει η Ελλάδα, τι θα γίνει με την κοινωνία. Ο ΔΕΗ δεν συζήτησε για το φορολογικό νομοσχέδιο και για το προϋπολογισμό, είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία για να τεθούν τα βασικά πρώτα σημεία αυτής της νέας προσπάθειας. Εκεί θα δούμε επικεφαλής τον κύριο Χαρίτση σε μια κοινοβουλευτική ομάδα που λέτε μπορεί να αριθμεί και πάνω από 11. Αυτή τη στιγμή ξέρω 11, δεν ξέρω παραπάνω. Είναι δεν και δύο τις πλεύσεις που αυτή τη στιγμή είναι ανεξάρτητοι. Είναι και άλλοι από τον ΣΥΡΙΖΑ που καταλαβαίνω ότι δεν είναι και πολύ ευχαριστημένοι μέσα στο κόμμα. Αλλά και για τον κύριο Χαρίτση εγώ το μαθαίνω και βέβαια και από τις πηγές το ρεπορτάζ που κάνετε εσείς οι δημοσιογράφοι. Αν θέλετε και αν δεν αλλάξουν τα πράγματα, η γνώμη μου είναι ότι πρόκειται για μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Ένας άνθρωπος με μια μεριά πολιτική δραστηριότητα και εμπειρία, υπήρξε και υπουργός. Είχε χειριστεί το ΕΣΠΑ, θυμίζω, ο κύριος Χαρίτσης, επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ. Και με επιτυχία το χειρίστηκε. Το λέω αυτό γιατί ένα κομμάτι του ΕΣΠΑ αφορούσε και το μεταναστευτικό. Άρα είχαμε μια σχέση με την αντίστοιχη γραμματεία. Αυτό είναι το ένα θέμα, άρα είναι ένας έμπειρος, έχει την ευχή και την βοήθεια όλων μας. Είναι φανερό ότι οι μεγαλύτεροι πια στην ηλικία πρέπει να παίξουμε ένα συμβουλευτικό ρόλο και όχι ένα πρώτο ρόλο. Οπότε περιμένετε και τη δική μου απομάκρυνση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την βοήθεια όπου μου ζητηθεί, αν μπορεί ναι, να μου ζητηθεί, ναι, στη νέα κοινοβουλευτική ομάδα. Τώρα, κύριε Βίτσα, αυτό το νέο σχήμα καταρχάς μπορεί να είναι ένα ενιαίο κόμμα. Δηλαδή,
ομπρέλα και 6 συν 6 λένε τα ίδια πράγματα, πιστεύουν τα ίδια πράγματα, συνυπήρχαν μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αυτό σημαίνει ότι μπορούν να ευθυγραμμιστούν απολύτως πολιτικά σε ένα νέο κόμμα. Μέσες άκρες λένε τα ίδια πράγματα. Ωραία. Δεν λένε όμως τα ίδια. Έτσι, και αλίμονο αν φτιάξουμε ένα κόμμα ή ένα πολιτικό χώρο, επιτρέψτε μου να πω ότι είναι καλύτερη, όπου όλοι θα λένε τα ίδια. Ναι, αλλά άμα δεν λένε και, άμα λένε και πολύ διαφορετικά, θα βρεθούμε πάλι στα ίδια. Η βασική γραμμή που θα, που θα είναι αντικείμενο συνεννόησης, σύνθεσης, έχει σημασία. Θα πάει να γίνει το αφήγημα προς τα έξω, ποιο θα είναι, ότι εμείς είμαστε ο πραγματικός ΣΥΡΙΖΑ και όχι το κόμμα που απέμεινε με τον Κασελάκη. Εμείς είμαστε ένα νέο κόμμα το οποίο έχει τις εξής θέσεις για όλα τα βασικά ζητήματα της ελληνικής κοινωνίας αλλά και της πορείας για την Ευρώπη. Θέλουμε να το στηρίξετε αυτό το κόμμα, θέλουμε να συμμετάσχετε σε αυτό το κόμμα και εκτός από την ομαδοποίηση από όπου προήλθαν οι 9 βουλευτές και οι 2 από την ομπρέλα, προσωπικά προσδοκώ ότι θα έχουμε και νέες συσδοχές από οι ομάδες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε όλη την κοινωνία και οι οποίες εκφράζουν σαφέστατα αριστερό λόγο και αριστερές προτάσεις. Θα ήθελα να σας πω μάλιστα ότι σε ορισμένες από αυτές τις ομάδες, χωρίς να συμμετέχω, βρίσκω τον εαυτό μου, πολύ πιο σύμφωνο σε άλλες ομάδες. Ότι διαφωνώ, αλλά δεν έχει μεγάλη σημασία. Τώρα που είστε έξω και μπορείτε να μιλήσετε με μεγαλύτερη άνεση, κύριε Βίτσα, εννοώ έξω από το κοινοβούλιο, έτσι μην παρεξηγηθώ, και επισήμως έξω από τον ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως. Τον κύριο Τσίπρα, σε ποιο κόμμα από τα δύο τον βλέπετε μελλοντικά? Ο Αλέξος Τσίπρας σε αυτή τη φάση, αντικειμενικά νομίζω ότι θα μου κάνει μεγάλη έκπληξη, θα παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά θα παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, ελπίζω, κρατώντας την ίδια τακτική που έχει κρατήσει μέχρι τα τώρα. Βεβαίως προκαλείται και προκαλείται ιδιαίτερα τη σημερινή ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο είναι ένα κόμμα που προσωπικά εγώ το έχω αφήσει πίσω μου. Θυμάμαι όλες τις καλές στιγμές, διδάσκομαι από τις κακές και από εκεί και πέρα προχωράμε. Τώρα βέβαια ξέρετε ότι στη Βουλή, με δεδομένο ότι στοχεύει και ο ΣΥΡΙΖΑ και η νέα κοινοβουλευτική ομάδα σε πολίτες που πάνω κάτω ανήκουν στον ίδιο χώρο ιδεολογικό πολιτικά, θα δούμε και σκηνές με μέχρι πρώτην ως συντρόφους να κοντράρονται, να συγκρούονται. Το ξέρετε αυτό. Δηλαδή αυτό φαντάζομαι για εσάς θα είναι κάτι πολύ δυσάρεστο, έτσι δεν είναι? Βεβαίως δυσάρεστο, και θα έλεγε κανένας η κεντρική λογική που ξέρω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή στη νέα κοινοβουλευτική ομάδα είναι ότι αντίπαλός μας, πολιτικός μας αντίπαλος, είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και η Νέα Δημοκρατία υπό τον κύριο Μητσοτάκη. Άρα εκεί θα στραφούν κατά βάση τα βέλη και οι διαφορετικές θέσεις οι οποίες θα διατυπωθούν, και είμαι σίγουρος ότι θα διατυπωθούν διαφορετικές θέσεις από την δική μας ή αν θέλετε αυτό που υποστηρίζω εγώ και αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ σε πολύ σοβαρά ζητήματα της ελληνικής κοινωνίας. Δηλαδή θα σας έλεγα, ας πούμε, ξέρω εγώ, με περιέργεια που θα δω και στα ενητές του ΣΥΡΙΖΑ που αφορούν τις εξορίξεις. Είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Ναι. Πιστεύετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει αξιωματική αντιπολίτευση? Ναι, θεωρώ. Εννοώ στη Βουλή, έτσι, δεν μιλάω για το... Ναι, και βεβαίως. Γιατί τώρα είναι ελάχιστες οι έδρες που το χωρίζουν πια από το ΠΑΣΟΚ. Θεωρώ ότι θα παραμείνει. Είναι 4 έδρες. Ναι. Κοιτώντας αυτούς που έχουν παραμείνει στον ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει, όλα μπορεί να τα περιμένει κανένα στην πολιτική, αλλά δεν θεωρώ ότι θα. Αλλά δεν είναι κάτι, ξέρετε, το σκέφτομαι, αλλά δεν με απασχολεί. Δηλαδή, αυτό που με απασχολεί είναι πώς ο κόσμος που στήριξε όλα αυτά τα χρόνια τον ΣΥΡΙΖΑ, τον έκανε και η κυβέρνηση. Και μην ξεχνάτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε η κυβέρνηση, πήρε 36,5% χωρίς διεύρυνση. Έγινε δηλαδή κυβέρνηση όταν το στελεχειακό του δυναμικό κατά κύριο λόγο, με ευθύνη και ηγεσία του Αλέξη του Τσίπρα, προερχόταν από ένα κόμμα το οποίο πριν λίγες ημέρες
ήταν η συνάντηση διαφόρων συλλογικοτήτων. Εντάξει, σύμφωνοι, αλλά ήταν πολύ διαφορετικές οι συνθήκες τότε. Η χώρα ήταν σε μια τελείως διαφορετική κατάσταση. Ακούστε, και εγώ ξέρω ότι όποτε πια τα πράγματα γίνονται, θα έλεγε κανένας ακραία, καλείται η αριστερά να λύσει τα ζητήματα. Το ίδιο πράγμα έγινε στην Κατοχή. Τώρα μου λέτε το ίδιο που είπε η κυρία Αχτσιόγλου και ακόμα τη το χτυπάνε, ότι η κανονικότητα δεν είναι ποτέ ευκαιρία για την αριστερά. Όχι, ίσα ίσα. Αυτό θέλω να αποδείξω. Ότι να τώρα μια ευκαιρία που σε επίπεδο, ας το πούμε, κανονικότητας, θα μπορεί να ανοιχτεί ένα προγραμματικό πλαίσιο με αρχή, μέση και τέλος, και με βασικά σημεία τα οποία θα λένε ότι κοιτάξτε να δείτε, αν κάνουμε αυτό, τότε η Ελλάδα θα πάει εκεί. Τα Βαλκάνια θα πάνε εκεί και η συμμετοχή μας στην Ευρώπη, η οποία καημένη Ευρώπη, θα λέει κανένας, ταλαντεύεται αυτή τη στιγμή, ακόμα και η συνοχή της. Δηλαδή, αυτά που έγιναν στην Ολλανδία. Ναι, η ακροδεξιά απειλή. Πρέπει να μας προειδοποιήσει. Τώρα όμως με τσιγκλάτε να σας θυμίσω ότι κάνατε συγκυβερνήτη της χώρας τον κύριο Καμένο. Με τις υποκλήσεις της Αλαμίνα στα κόκκινα χαλιά και τους πεάνες. τώρα να τα λέμε όπως είναι, κύριε Βίτσα μου. Πού το θυμηθήκατε αυτό. Δεν ξεχνιούνται αυτά. Κάποιους μας πόνισαν αυτά. Να τα βγει και το χαλί, λοιπόν, αλλά θα λέω με τον κύριο Καμένο. Κάναμε μια συμφωνία η οποία οφείλω να πω ότι ο κύριος Καμένος την τίμησε. Εντάξει, τέλος πάντων, μην το ανοίξουμε αυτό. Περσινά στα φύλλα. Με το μνημόνιο. Για άλλους πικρά, για άλλους ξινά. Μήπως θέλετε να μου πείτε και πώς θα τον μπουν αυτό το νέο φορέα. Όχι, δεν μπορεί να μην ξέρετε τώρα. Εσείς έχετε και από μέσα πληροφόρηση. Κυριολεκτικά δεν ξέρω, πιστέψτε. Δεν ξέρω. Εντάξει. Αυτό είναι τώρα, πώς να το πει κανένας, υπόθεση, αλλά όπως λέει και ο Σέξπιρ, ό,τι όνομα και να το πεις, το ίδιο γλυκά θα μυρίζει. Για να δούμε. Να δούμε πώς θα μυρίζει. Ανακοίνωση του κομματικού φορέα πριν το τέλος του χρόνου. Νομίζω όχι. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξουν διάφορα βήματα ακόμα. Μήπως πάτε να επισκιάσετε το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ όταν γίνει, χρονικό υποθετικό, γίνει. Ξανά σας λέω. Μπορεί να προερχόμαστε κάποιοι και κάποιοι δεν θα προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έτσι όταν μπήκαμε στο ΣΥΡΙΖΑ ή στο συνασπισμό, εγώ προερχόμουν από το ΚΚΕ, δηλαδή ένα μέλος κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ. Άλλοι προερχόντουσαν από το ΚΚΕ εσωτερικού ή από την ΕΑΡ, μάλλον, γιατί ήδη δεν υπήρχε ΚΚΕ εσωτερικό. Έτσι λοιπόν οι μεγαλύτεροι θα προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ. Όμως θα υπάρχουν και νεότεροι, οι οποίοι και μεγαλύτεροι, οι οποίοι δεν θα προέρχονται από σένα. Τα έχετε ζήσει εσείς και τα ξέρετε. Τι έχω ζήσει εγώ προσωπικά, δεν θυμάμαι τώρα, μου βάζετε δύσκολα. Ως δημοσιογράφος. Ως δημοσιογράφος. Ψάχνω. Τι να κάνουμε, προσπαθούμε και εμείς να παρακολουθούμε τις εξελίξεις, κύριε Βίτσα. Δεν μας το κάνετε και πολύ εύκολο, βέβαια. Είναι η προσωπική πορεία των δημοσιογράφων. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βίτσα. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Βίτσα. Καλημέρα σας.